Παναγιώτικος είναι διονυσιακός χώρος. Είναι εκστατικός, έρχεται από τα βάθη των αιώνων και όλοι μαζί στην πίστα γινόμαστε ένα όταν χορεύουμε. Δεν καταλαβαίνουμε που βρισκόμαστε, ανεβαίνει ο ρυθμός και εμείς τα δίνουμε όλα. Είναι μαγεμένος ο τόπος, δεν ξέρω, είναι άρρωστο το νησί μας. Τελείως. Γι' αυτό ερχόμαστε κάθε χρόνο. Ρηγιακή πύλη για να φύγουμε όλοι μαζί. Γεια σας. Όλοι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι ήρεμοι, πέρα βρέχει που λέμε εμείς, ας, δεν βιάζονται. Εδώ γίνονται όλα αριστεράντες και με τον χρόνο δεν υπάρχει, αλλά θα γίνουν μια μέρα όλα. Αν περάσει ένας ξένος άγνωστος, ποιος είσαι, έλα μέσα, έλα να φας, έλα να πιεις, να κοιμηθείς αν δεν έχεις μέρος. Τέτοιοι άνθρωποι είναι. Φιλόξενοι άνθρωποι. Καλή άνθρωποι, να δούμε. Δεν είναι επιφυλακτικός ο Καριώτης απέναντι στον ξένο. Αν έρθει κάποιος μπορεί να ρωτήσει πού είναι τα στρατόπεδα των εξορίστων. Δεν υπήρχαν στρατόπεδα στην Ικαρία. Φιλοξενήθηκαν στα σπίτια των ανθρώπων, αυτών που είχαν μία άνεση. Τους φιλοξενούσαμε, τους δίναμε φαΐ, άμα δεν είχαν να αγοράσουν. Ο Θεοδωράκης στις Βρακάδες ήταν. Είδε ότι οι Καριώτες έχουν μια ιδιαίτερη μουσική και χορό. Του έκανε, λέει, πολύ εντύπωση η μουσική και ο χορός της, γιατί σε οδηγούσε, λέει, σε άλλες σφαίρες. Αυτός είναι διπλός ελληνικός. Ναι, ουγγλικός. Ναι, ουγγλικός. Θα κάνεις άλλο έναν. Και. Άλλο έναν, τον ίδιο. Είναι από το... από τον παππού, το 1892. Και μετά το παράλαβε ο πατέρας. Εγώ. Και στο μέλλον πια, τα παιδιά. Εγώ σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο στο Αιγαίο, στο τμήμα Στατιστικής. Εκεί είμαι και τώρα είμαι στο τελευταίο έτος και έρχομαι εδώ τα καλοκαίρια και βοηθάω τον παππού και τη γιαγιά. Οι Καριώτες έχουν ανεπτυγμένο ιδιαίτερα το συλλογικό ήθος και αυτό δεν φαίνεται μόνο στις εκδηλώσεις αλλά και στην καθημερινότητά τους. Παλαιότερα που δεν κινείται εύκολα το χρήμα στο νησί, τα μεροκάματα γινόταν με αλλαξά, δηλαδή πήγαινε ο ένας και έκανε το μεροκάματο στον άλλο, μετά ο άλλος το ίδιο, ή αν κάποιος ήταν ανήμπορος ή άρρωστος, εξυπηρετούσε η κοινότητα στο να γίνει αυτή η δουλειά. Το Καριώτικο Πανηγύρι το κάνουν οι σύλλογοι. Το Καριώτικο Πανηγύρι λοιπόν γίνεται για ένα σκοπό. Όλα τα πιότερα πράγματα που έχουν γίνει, οι δρόμοι εδώ, ξέρω εγώ, πολλά πράγματα έχουν γίνει από τα πανηγύρια. Αν έρθει στα Μάλου στις 18, θα δεις μια αίθουσα που έχουμε φτιάξει και ένα κτίριο και μια πλατεία που τα έχουμε φτιάξει από το πανηγύρι. Έπειτα, όταν έχει κάποια λεφτά και είναι κάποιος άρρωστος, θα τσοντάρουμε, θα του δώσουμε ένα βοήθημα, ό,τι χρειαστεί. Δεν τα εκμεταλλεύεται κανένας τα λεφτά αυτά. Θάλασσα μου τον έπνιξες, ο γαμάδαμαν.
ήταν τα παλιά χρόνια πιο οικογενειακά τα πανηγύρια. Ερχότανε η παρέα, η οικογένεια κάθεται και τρώει. Τώρα κάθεται να φάει και αν σηκωθείς να χορέψεις σου πήρε το φαγητό από πάνω από το τραπέζι αυτή. Εγκρούβαλοι, ξέρω εγώ πώς θέλεις. Εμείς τους βγάλαμε εγκρούβαλους. Εγκρούβαλο σημαίνει μένω έξω και μόλις το πανηγύρι τελειώσει μαζεύω και τρώω τα πουφάκια. Και πίνω ό,τι κρασί μένει. Αυτή είναι καλά παιδιά. Τι να κάνουμε, νεολαία είναι, θέλει να γλεντήσει, να. Πώς να το πούμε, να διασκεδάσει. Αν γίνεται και κανένα λαθάκι, κάπου δεν είναι και τόσο. Μετά αρχίζει η μοναξιά. Πολύ ελάχιστοι είναι οι κάτοικοι, έχουν μείνει. Όλοι οι νέοι βρίσκονται στην Αθήνα, κατοικούν στην Αθήνα, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Και έχουν μείνει μόνο τα γεροντάκια εδώ. Τι σημαίνει η μουσική, το σύμπαν, όλος ο κόσμος, εκεί η μουσική είναι το σπίτι σου, η ζωή σου. Εγώ ξεκίνησα με το βιολί γιατί μου άρεσε. Όπως ένα παλικαράκι ερωτεύεται μια κοπέλα, να με έτσι ερωτεύτηκε και εγώ το βιολί. Μ' αρέσει, είναι τα παιδιά μου, είναι η ζωή μου, το βιολί είναι κάτι που με κρατάει στη ζωή. Το βιολί είναι ένα όργανο που είναι πολύ δύσκολο, πολύ ποιοτικό και πολύ κακό. Όταν δεν ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις, βγάζει κακούς ήχους. Πρέπει να το χαδεύεις, να το αγαπάς. Είναι, γι' αυτό και ο βιολιντζής ο σωστός δεν υπάρχει μαγιά, δεν υπάρχει, είναι ταπεινός, ωραίος όπως είναι και το βιολί. Είμαι ο Λευθέρης, ο Πούλης, ο Σκάτζακας. Κάνω το σήμα του, μόλις το κάνω το σήμα του καριώτικου, φεύγουν και από τους δρόμους οι άνθρωποι και μπαίνουν όλοι. Ξέρουν και δεν ξέρουν, δεν ξέρουν τι είναι αυτό που τους κάνει και ενοχλούνται τόσο πολύ με το καριώτικο. Όπως είναι ο καριώτης αναρχικός, είναι και ο χορός. Στα πανηγύρια μπορεί να παίζω και δύο μέρες. Μπορεί να πάω σε δύο ώρες το μεσημέρι για να φύγω την άλλη μέρα στις δύο. Λοιπόν, μπορεί να παίξω πολλά τραγούδια.
που τα ξέρουν, που τα έχουν ακούσει από αξιόλογους μουσικούς, δεν τους συγκινάνε πολύ όσο θα τους συγκινήσει ο Καριώτικος και τους ξένους και τους δικούς μας άνθρωπους που ζουν εδώ. Ο Καριώτικος λοιπόν τους τον πέσω και 20 φορές. Λένε ότι έχει σχέση με τον πυρίχιο χορό. Άλλοι το συνάδουν με ένα ιδιαίτερο τύπο συρτού. Άλλοι λένε ότι έχει σχέση με τους χορούς τους δωδεκανησιακούς της Σούστας. Ο Καριώτικος είναι ένας. Ισχύει αυτούς τους μουσικούς που παίζανε, ο καθένας επειδή δεν είχαν τη δυνατότητα ή τη μουσικότητα ή και έπεσε όπου ήθελε ο καθένας και έτσι λοιπόν έγινε μια, από αυτούς τους ανθρώπους μια παραλλαγή. Το γεγονός μόνο ότι ο χορός αυτός σε ένα νησί τυπικό του Αιγαίου, όπως η Ικαρία, αποδόθηκε με παραλλαγές, με διαφορετικές μελωδίες, με ορχήστρες που δίνουν δικούς τους ήχους σήμερα και με ένα κόσμο που προσαρμόζεται σε όλα αυτά τα καινούργια πράγματα, δείχνει ότι ο χορός έχει μια δυναμική. Τη στιγμή που την Ικαρία την ανακάλυψαν κάποιες χιλιάδες επισκεπτών, σίγουρο είναι ότι θα μπουν και νέα στοιχεία, θα ενταχθούν και αυτοί μέσα σε αυτό το σύστημά μας το πολιτισμικό, θα έρθουν στις διασκεδάσεις μας, θα ακούσουν τα τραγούδια μας, θα τα τραγουδήσουν μαζί μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να κρατάμε κάποιες κατηγορίες ανθρώπων και να λέμε ότι αυτό είναι παράδοση. Και πάνω σε αυτό έχει τη δυναμική της η Ικαρία. Εγώ λοιπόν από μόνος μου έβλεπα λοιπόν τους χορευτές, τους παλιούς χορευτές που χορεύα στο πανηγύρι και έπρεπε να τους βοηθήσω εγώ με το βιολί και αυτοί εμένα. Τη στροφή που έκανε εκείνα τα κυρίσματα, ξέρω εγώ, που το βιολί μου έμενε, αυτός έκανε το γύρισμα και ήταν, δηλαδή εγώ ήμουν στην άξο και αυτός στην πάρο. Να το ξανάβρω πάλι, του είχαν τα βήματά του. Να, αυτό με έκανε να βλέπω τους χορευτές στα πόδια και να παίζω τον Καριώτη. Είχε κάτι γερόδια τα οποία παίζανε εδώ και ο πιο καλός από αυτούς τους ανθρώπους είναι ο Τσεπέρκας, ο οποίος είναι και συγγενής μου. Από αυτό λοιπόν πήρα ορισμένα πραγματάκια τα οποία τα καλλιέργησα, τα φτιάχνα, όπως και αυτός πήρε από διάφορους άλλους μουσικούς παλαιότερους και γινόταν πιο καλός αυτός. Και άλλοι άνθρωποι που παίζαν καλοί ήταν, αλλά ήταν πιο πίσω από αυτόν. Παίζα, αλλά τώρα γεράσα μια και εμείς τα χρόνια γίνα ήτανε μαύρα και σκοτεινά που λένε. Μήτε οδεία υπήρχα, μήτε τίποτα. Η μουσική είναι μεγάλη δουλειά. Γεννιέται ο άνθρωπος, είναι τρέλα η μουσική. Να την έχεις ψωνίσει αυτήν την κοιλιά της μάνας σου. Εγώ την είχα αυτήν την τρέλα. Έκανα όλες τις δουλειές. Ήμουνα ξυλουργός, ήμουνα χτίστης. Και είχα και το βιολί το πρώτο, που ήμουν ερωτευμένος με το βιολί μου. Φτάσει σε κανένα επίπεδο. Γιατί εντάξει, βλέπω τους μεγαλύτερους ας πούμε και ντρέπομαι να παίξω ύστερα, να πιάσω το όργανο να παίξω. Σιγά σιγά σταθερά θα το φτάσω σε ένα σημείο το επίπεδο που θέλω όταν είμαι πολύ μεγάλος.
όταν φτάσω, αν φτάσω 80 χρονών, 90, εκεί τότε θα πω ότι έχω φτάσει σε ένα επίπεδο. Μέχρι τώρα που είμαι 82 χρονών, κάθε μέρα θα παίξω το απόγευμα 4 ώρες και διορθώνω τα λάθια μου. Το βιολί είναι το καλύτερο όργανο και το δυσκολότερο όργανο. Παίζεις σε μια κλίμακα και πάσεις στην τύχη, κατεβαίνεις στην κάτω και πρέπει να πέσεις διάνα για να μην κάνεις φάρσο. Μάστορης δεν είμαι, και όποιος λέει ότι είναι μάστορης και τελείωσε, είπαν ότι η μουσική δεν τελειώνει. Να σου πω τώρα που τυφλώθηκα, με δυσκόλεψε στην αρχή. Το δοξάρι μου το πήγαινα πιο κάτω από εκεί που χρειάζεται. Αλλά σιγά σιγά στρώνω και πάω. Το ρεπερτόριο ενός πανηγυριού στην Ικαρία περιλαμβάνει ευρωπαϊκά κομμάτια. Λέγοντας ευρωπαϊκά, εννοούμε φόξ, αγγλέ, βάλς, ταγκό. Περιλαμβάνει ρυθμούς ιτούς καριώτικους. Περιλαμβάνει προπατός το καριώτικο. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τη μουσική μας να χορεύει όλος ο κόσμος. Και οι νέοι και οι πιο μεγάλες ηλικία. Παλαιότερα ήταν η λύρα. Φαίνεται όμως ότι ο καριώτικος, ειδικά ο καριώτικος χορός και ο συρτός, αποδόθηκε στις ωραιότερες μελωδίες του με το βιολί. Βιολί και με τη συνοδεία λαού του. Ήταν και η τσαμπούνα, που ήταν τσαμπούνο φυλάκα, όπως λένε, και η λύρα. Και η λύρα, τα βιολιά ήρθαν ύστερα από ό,τι ήβγαν, ύστερα. Ένας, άμα έπαιζε λύρα, δεν βγαίναν τα βιολιά μπροστά του. Το χειμώνα πίνουμε 8-10. 10 άτομα. Πόσοι μένουμε. Τώρα που φύγανε και δυο εδώ τα γεροντάκια, τι μείναμε. 11. Οι κριτικές είναι τούτο του εδώ, είναι πιο φαρδί, πιο φαρδί, πιο πλατή δηλαδή. Στην αρχή είναι όπως το όμα θα το έπαιζα. Ύστερα κάπου είκανε μια φιγούρα να δείξω τον όνειν που τη χορεύανε. Για εδώ μέσα έχουν φορεθεί τούτα εδώ. Τα νύχη. Πολλοί τον αλλάξαν τώρα τον καρπέτο. Είναι οι νέοι τώρα έκαν άλλα τσαλίμια, άλλες φιγούρες, άλλα αυτό. Ενώ εμείς πρώτα τον καρδιώτικο ήταν έτσι, το χορεύαμε σιγανά, έτσι ένα αυτό. Ενώ τούτοι τώρα πεθαίνουν. Thank you.
Οι μεγάλοι δεν χορεύουν πια στα πανηγύρια. Θα τους συναντήσεις σε πιο εθιμικές έτσι, γιορτές, όπως είναι τα χειροσφάγια, τις απόκριες. Εκεί θα μπορείς ίσως να δεις πώς ήταν ο τελετουργικός καριώτικος και πώς φτάσαμε στο μαζικό σήμερα. Στο παλιό καριώτικο το χορό το χόρευαν οι τρεις πρώτοι. Ο πρώτος με τις φιγούρες, ο δεύτερος ακολουθούσε και ο τρίτος. Θεωρείται μεγάλη αυθαιρεσία να μπει κάποιος στο χορό και να πάει δεύτερος, τρίτος, πρώτος, ενδιάμεσα. Η θέση όποιου νου έμπαινε στο χορό ήταν στο τέλος και με τη σειρά του θα πήγαινε να χορέψει μπροστά. Αυτό το πράγμα σήμερα δεν το απαντάς. Καλωσορίζω στον κάλαμο, στον όμορφο, τον ηρωικό. Είμαστε ήρωες, τέσσερις μόνιμοι κάτοικοι, χειμώνα και καλοκαίρι. Τέσσερις ζούμε κρυφά από το Θεό, εμείς. Ηρίδες, όταν κάτι συνέβαινε εδώ, στο χωριό. Κάποιος που ήταν σοφός, έτσι πιο έξυπνος, τις έβγαζε για σατυρική, ας πούμε, για να γελάμε κι εμείς οι υπόλοιποι. Ο Κάλαμος από όλα τα χωριά έχει περίσσια χάρη, γιατί έβγαλε ένα βουλευτή και το έχει για καμάρι. Το σκύλο θα παίρνει στη βουλή όταν θα να μιλάει και ο σκύλος με το γάβου-γάβ θα το χειροκροτάει. Είχε παλιούς ανθρώπους, πολύ παλιούς που ξέρανε, ήταν χωρίς γράμματα. Τις σχεδιάζαν δηλαδή. Άκουσα σχόλια πολλά από τις τηλεοράσεις. Κάποιοι κουμπάροι υπουργών πως κάναν παραβάσεις. Πάρα πολλά λένε για αυτούς και τους κατηγορούνε πως με το ψηλό πίδημα μπορούν να λαδωθούνε. Κι όμως αυτό το λάδωμα προσφέρει τόσες λύσεις. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες χωρίς να γανακτήσεις. Πιστεύω κάθε λογικός πως το καταλαβαίνει. Μας έμαθαν από μικρά να είμαστε λαδωμένοι. Φταίει καθένας από εμάς αν πάει να βαφτίσει. Αφού λαδώνει το παιδί, αυτό θα συνηθίσει. Με αυτά περνούσε οι ώρες μας, όλα αυτά και μας άρεσαν. Νιώθαμε αναπτέρωση, η καρδιά μας δηλαδή. Σεβαστοί μας πρόγονοι, πού είστε να μας δείτε, λίγο να μας θαυμάστε και ύστερα να πείτε. Εμείς τα χρόνια τα παλιά, τα τρεις δυστυχισμένα, αξίνεση κρατούσαμε με χέρια ροζιασμένα. Έχω ακόμα να γράψω ρίδες,
Αλλά τώρα λίγο τρέμει το χέρι μου, λίγο βαδικαίνει. Τι ρίβα, εγώ ξέρω ωραία τραγούδια βρε, και ρίβα. Ποιο θα πούμε. Τι χατή ρίβα. Εντάξει, για πέτω. Τόση είπες ωραία, αλλά τώρα τα χέρια του. Μόνο αυτή δε σε γελά, μην κάνεις βήμα από κοντά μου. Λίγες καρδιές αγαπούνε σαν τη δική μου καρδιά, μα οι πιο πολλές σε ξεχνούνε μόλις περάσει η βραδιά. Γι' αυτό μη θες να μου φύγεις, να αλλάξεις φως μου σκοπό. Λίγες καρδιές αγαπούνε όπως κι εγώ σε αγαπώ. Είναι μέσα στη ζωή για το να αγαπήσεις και γυναίκα. Αρχή να μην πέσεις, να πέσεις σε καλή γυναίκα. Γιατί σήμερα και αυτές. Δύσκολο βρίσκεις. Με τον γαμπρό, γιατί την έστησε την ύφη πολλή ώρα. Πήνε στη μάλλη την καμπάνα. Σήμερα, βρε. Παραπονίζεται η δούλη του Θεού Μιλτό, τον δούλο του Θεού Ευάγγελο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το γαμοπύλαφο, το κλασικό, το καριώτικο. Αυτό γίνεται με σφυρωτό ρύζι και κατσικίσιο κρέας, κοκκινιστό. Ο αρχισέφ εδώ. Ο αρχηγός μας εδώ. Καβουρδίζεται το ρύζι σε λάδι. Αφού καβουρδιστεί ρίχνω με δωμό αυτά κρέατα και κάνω το ρύζι. Μα είναι πάνω από 1000 άτομα που θα σερβιριστούν απόψε. Καλό είναι.
τεράστιο μέρος της παράδοσής μας ο Ικαριώτικος, διότι είναι ένα ξεχωριστό είδος μελωδίας που δύσκολα βρίσκεις τέτοια αρμονία και τέτοιο ρυθμό. Στον κάθε χώρο που παίζουμε και στην κάθε εκδήλωση, ας πούμε, προσπαθούμε σαν μουσική να προσαρμοζόμαστε με τις ανάγκες του χώρου και της εκδήλωσης που γίνεται εκείνη την ώρα. Παίζοντας σε κάποιο γάμο, θα εκτιμήσουμε διαφορετικά την κατάσταση. Θα έχει άλλο ύφος το παίξιμο της μουσικής μας. Ο χορός που ακούσαμε λέγεται Ραχιώτικος ή Πηδιχτός. Ας πούμε είναι και ένας άλλος Καριώτικος που λέγεται Τσαμούρικος ή Περαμαρίτικος. Τσαμούρικος λέγεται γιατί είναι θυμωμένος χορός. Το χόρευαν κυρίως άντρες και οι φιγούρες χαρακτηριστικές ήταν του πρωτοχορευτή. Στη Δυτική Ικαρία υπήρχε ένας χορός που το λέγανε Δετό. Μάλλον πρόκειται για γυναικείο χορό που είχαν τα χέρια σταυρωτά. Λένε ότι έτσι χόρευαν τον Καριώτικο πάντα την εποχή της Τουρκοκρατίας και ότι τα χέρια τα σήκωσαν στους ώμους μετά την απελευθέρωση.
δώσ' του πέρα, δώσ' του φουστάνιου σαγέρα. Δώσ' του πέρα, δώσ' του φουστάνιου σαγέρα. Τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θε να πούμε. Όλοι μέσα θε να πούμε, τούτη γη που την πατούμε. Το πρώτο εδώ, η λαγκάδα είναι το καλό. Τις λαγκάδες, το πανηγύρι, της Ικαρία. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο στην Ικαρία. Όχι στην Ικαρία. Όλο αυτό η Αλάνα. Των νησιών γύρω-γύρω. Τα ρασκά είναι τα άγρια που ζουν στο βουνό. Παλιά τα λαλούσαν. Πήγαιναν ρεβόλτα μαζί τους τώρα. Τώρα έχουν ανακαλύψει ότι φταίνε τα ρασκά. Αλλά κανείς δεν μέτρησε τις πολτώσεις πόσο καταστροφή κάνανε. Έχει ο κάθε δήμαρχος από καμιά τριανταριά και τη στέλνει. Τρέχουνε πάνω κάτω και μετά τους φταίνουν τα κατσίκια. Όσους ασκούν καλόπιστα και καλοπροαίρετα, βέβαια τέτοιες κριτικές, τους καλούμε να μείνουν κοντά μας 12 μήνες, 365 μέρες το χρόνο, να δουν κατά από ποιες συνθήκες και κάτω από ποιες προϋποθέσεις παλεύουμε να υπάρξουν αυτά τα πράγματα. Το παραδοσιακό, το κρέας βραστό, με ζουμί, τίποτα. Ένας μου λέει πως επίασε πολύ κόσμο και γύρισα, αλλά τέτοιο καζανοβρόντι δεν τώρα πουθενά. Μάγκα της λαγκάδας είναι αυτός. Ψυχούλη, λέγα ωραία. Η λαγκάδα ήταν ο κυβωτός της Ικαρίας. Από τους πειρατές είχα μαζευτεί εδώ πέρα. Και από εδώ μετά, όταν τελειώσαν οι πειρατές και δεν ερχότανε, πιάσαν και πήγαν και στα υπόλοιπα μέρη της Ικαρίας. Ο πανηγύρι της Λαγκάδας είναι πανάρχιο πανηγύρι εδώ πέρα. Έπαιρνε ο κόσμος ένα κομματάκι κρέας, καθόταν στην άκρη μια πέτρα πάνω και το έτρωγε. Και έφευγε. Ήτανε πολύ φτωχοί άνθρωποι και κάνανε το πιο απλό φαγητό. Δηλαδή είχαν ζώα, σφάζανε ένα κατσίκι, το ρίχναν μέσα στο καζάνι με νερό και μαζευόταν όλοι και το τρώγανε. Έτσι μείναν τα πανηγύρια μας και κάνουμε το βραστό κρέας και πίνουμε το ζουμί. Αυτό έλειωσε. Αυτό είναι ό,τι πρέπει. Τούτη γη με τα λουλούδια τρώει νιους και κοπελούδια. Βράς χορέψουμε κι ας πάει, τούτη γη θα μας εφάει. Δώσ' του πέρα, δώσ' του φουστανιού σαγέρα. Ζουμάκι είναι αυτό το πανηγύρι. Κάνει απάνω. Ωραία πράγμα. Σου βάλω κι άλλο κάτω. Και δυσέγκο τα έχω. Φτάει. Δεν θα έχουμε καταλήξει τώρα. Τι φταίει το νερό, το ράδιο, η θάλασσα, κάτι φταίει εδώ πέρα. Είναι όλο το σκηνικό. Είναι οι παραλίες, είναι...
στο πανηγύρι είναι η μουσική. Γρουβαλός. Άρηγα να σωστά σάντρα, κάντα, βρε τα χωρολαγιά, κάντα. Ό,τι πάμε και ό,τι πιούμε. Άσε με, μωρέ! Πάρα πολύ το Ικαριώτικο. Είναι πολύ δυναμικό και ερωτικό κομμάτι.
Τώρα έρχεται κάποιος και μου κάνει κάτι σήματα. Ότι είναι η ώρα μου. Και του λέω να δώσει ακόμα παράταση. Και μου λέει ας σου φύγω ένα ακόμα. Ας σου φύγω ένα ακόμα λίγο. Πέντε γιους που έχω, δεν την πιάσανε ποτέ στη λίρα. Πιάσε τη λίρα να ελευθερώσω. Γιατί μου τη γυρεύκα να την πουλήσω τη λίρα, να την πάρουν στην Αμερική κάποιος. Τη λίρα δεν φεύγει από εδώ, εδώ θα είναι αυτό να πει. Να είναι θύμιο να βρίσκεται εδώ στο σπίτι. Να μου πιο νέα. Νοσταλγώ. Τι. Γιατί βλέπω. Φτάνει το τέλος. Και δεν μ' αρέσει. Κάπου υπάρχει ένα νησί με τόση γοητεία. Αυτό το όμορφο νησί το λένε Ικαρία. Έχει παράξενη ομορφιά χαρίσματα δικά του και σαν μαγνήτη σε τραβά κάθε στιγμή κοντά του. Όταν φυσάει ο άνεμος και η θάλασσα βουίζει, μια όμορφα πια παράξενη ταστή θυμουγεμίζει. Έχει κάτι παράξενο, έχει μια άλλη χάρη, γιατί έχει πάντα ξαστεριά και πιο λαμπροφεγγάρι. Κάπου έκανα κανένα λαθάκι. Ha ha.